οι εξελίξεις οικονομικές στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Προχωρούμε από μείωση σε μείωση και από ό,τι φαίνεται το μέλλον είναι ακόμα χειρότερο. Στα πλαίσια αυτά και μεσούσης της εκλογικής περίοδου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποφάσισε να προχωρήσουμε σε μια έκτακτη γενική συνέλευση για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να δούμε την πορεία της δράσης μας. Από μια πρόχειρη εκτίμηση των καταστάσεων φαίνεται ότι από το 2009 μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί μείωση 50,26% για τα τακτικά έσοδα που αφορούν λειτουργικές δαπάνες και για επενδύσεις κατά 55,16%. Είναι προφανές ότι η αφέμαξη αυτών των ποσών δημιουργεί ασφιχτικό πλαίσιο και βάνει σε κίνδυνο τη λειτουργία των Δήμων σε όλη τη χώρα. Σε μια περίοδο όπου ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος και αναπτυξιακά και κοινωνικά, αυτή η εικόνα οικονομική δεν μας επιτρέπει να διαδραματίσουμε το ρόλο μας και δημιουργεί μια κατάσταση ασφιχτική. Ελπίζω ότι την Τρίτη θα παρθούν αποφάσεις οι οποίες θα έχουν και αποτέλεσμα και ότι τα κόμματα εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας θα πάρουν θέση σε αυτό το κρισιμότατο ζήτημα. Πέρα τούτου θα πρέπει να πω και στους συμπολίτες μας ότι πρέπει στην καθημερινή μας δράση να παίρνουμε υπόψη μας αυτές τις σημειώσεις οι οποίες εκφράζονται και σε υπηρεσίες, σε παροχές, σε έργα, σε συντηρήσεις, στο ηλεκτροφωτισμό, στην καθαριότητα και σε μια σειρά άλλες δράσεις του Δήμου μας. Εκ των πραγμάτων θα χρειαστεί να προχωρήσουμε όλοι σε αυτοσυγκράτηση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα ελάχιστα, τα στοιχειώδη, για να μην καταρρεύσουμε. Και είναι αυτό η υπόθεση του καθενός μας.